Παιδιά, πολύ καλή μέρα σε όλους. Καλημέρα! Το ιατρικό ανακοινωθέν δεν έχει κάτι που να μας προβληματίζει σήμερα. Εκτός από ένα μικρό τραυματισμό του Βάιου. Είμαστε καλύτερα, Βάιε. Ναι. Εξαιρετικά. Άλκη, πώς είναι η πράσινη ομάδα? Είμαστε μια χαρά, είμαστε φαγωμένοι, έχουμε ενέργεια, ψυχολογικά πετάμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο σήμερα. Μας έκαψες. Είστε φαγωμένοι. Γιατί μας έκαψε? Πριν έρθουμε. Δεν φάγαμε. Γιατί θέλω να βάλω αυτό το κουτί. Πού ξέρεις τι έχει το κουτί? Έχω παραπάνω τέτοια. Μυρίζει, μυρίζει κάτι. Μυρίζει. Έξυπνο άγαλο μέσα, πες τώρα να κάνω εισβουλή. Δεν έχει. Αν μπορούσα να επιλέξω το έπαθλο που χρειάζομαι περισσότερο, θα ήταν εννοείται το έπαθλο επικοινωνίας. Δεν το συζητώ. Ωραίο και το φαΐ, αλλά άπαξ και μου λίγο μικρός, τι να το κάνω το φαΐ. Έλενα, η γαλάζια ομάδα. Καλά είμαστε, όλα μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα να κερδίσουμε το έπαθλο. Ελπίζουμε φυσικά. Όλα βαίνουν καλώς. Τσάμις. Παρακαλώ. Πρέπει να μου πεις για το φιόγκο σου αρχικά. Τζίτζι φιόγκο. Τζίτζι φιόγκο. Βέβαια. Τον έφτιαξε μόνο σου ή τον έδωσαν? Εδώ πέρα η Πινελοπάρα μου τον έφτιαξε. Πινελόπι. Έχει κάποιο συμβολισμό ο φιόγκο του Γιώργου? Η αλήθεια είναι εγώ το πηγαίνω για παπηγιόν. Για παπηγιόν. Παπηγιόν, εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο για να είναι παπηγιόν. Όπω θέλει ο καθένα το βλέπει. Αύριο θα έρθω με μια κόκκινη μητούλα. Και μια πορτοκαλί περούκα. Μπράβο. Με μπουκλάκια. Μ' αρέσει ο χαρακτήρα του κλόουν ή του Τζόκερ. Έχω ξαναδηλώσει ότι είναι άτομα που κάνουν τους ανθρώπους να γελούν, αλλά κάνουν και τους ανθρώπους να τρομάζουν και οι ίδιοι είναι τραγικοί χαρακτήρες. Οπότε με εξητάρει αυτό. Πριν αποκαλύψουμε τα σημερινά έπαθλα, πάμε να δούμε τα της δοκιμασίας. Στην αρχή της διαδρομής σας περιμένουν τρεις κορμοί δεμένοι με σκοινιά, 27, 30 και 35 κιλά. Ζητούμενο να μεταφέρετε τους κορμούς πάνω στα βαρέλια που βρίσκονται πίσω μου. Ενδιάμεσα υπάρχουν κάποια εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε τους κορμούς χωρίς οι κορμοί να κουμπίσουν τα εμπόδια που υπάρχουν ενδιάμεσα. Οπότε θα πρέπει να τα κρατάτε ψηλά στον αέρα. Ενδιάμεσα υπάρχουν κάποιες γκρι πλατφόρμες. Αυτά είναι τα μαξιλαράκια σας. Μπορείτε να ξεκουράζεστε για λίγο αν θέλετε, ακουμπώντας τους κορμούς επάνω. Και αν στο ενδιάμεσο ακουμπήσουμε κάποιο εμπόδιο, η επιστροφή μας είναι στο γκρι μαξιλαράκι που έχει προηγηθεί. Κατανοητό? Ναι. Στόχος λοιπόν να περάσετε και τους τρεις κορμούς απέναντι. Η σημερινή δοκιμασία θα παιχτεί σε ζευγάρια. Η ομάδα που θα καταφέρει πρώτη να πάρει 2 πόντους κερδίζει και τη δοκιμασία. Νομίζω ότι με ένα καλό τέρι θα τα καταφέρω. Μου φαίνεται πολύ δύσκολη η σημερινή δοκιμασία. Θα πρέπει οι αρχηγοί να επιλέξουν 3 ζευγάρια από την κάθε ομάδα. 4 άτομα λοιπόν σύνολο θα φέρουν τη νίκη για την κάθε ομάδα, είτε για την πράσινη είτε για τη γαλάζια. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Το αναφέρω γιατί έχει άμεση σύνδεση με το ένα από τα 2 σημερινά έπαθλα. Επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι κρύβει το κουτί. Ναι, ευχαριστώ. Σταθερό τηλέφωνο είναι, πού το καλό? Τα τηλέφωνα μας. Έλα. Δώσ' το. Δώσ' το. Γιόλα, μην πατάτε στην καλύτερα. Γράμμα είναι όμως. Γράμμα. Και ένα γράμμα, γράμμα. Παιδιά, γράψτε με δική μας. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε μπριζόλα με πατάτες και έναν φάκελο. Θέλω να πιστεύω ότι ο φάκελος αυτός έχει ένα κινητό τηλέφωνο μέσα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους δικούς μας επιτέλους. Οι αρχηγοί θα μάθουν τι κρύβει ο φάκελος στο τέλος της δοκιμασίας. Ο φάκελος κρύβει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την πορεία σας μέσα στη φάρμα. Μία εξτρά δυσκολία για τις αποφάσεις του αρχηγού στη σημερινή δοκιμασία. 4 παίκτες θα χρειαστούν από την κάθε ομάδα για να φέρουν τη νίκη, είτε πράσινη είτε γαλάζιοι, αφού η σημερινή δοκιμασία παίζεται στους 2 πόντους. Οι αρχηγοί λοιπόν θα πρέπει να επιλέξετε στρατηγικά σε ποιους θα αναθέσετε τη συγκεκριμένη δοκιμασία, γιατί 4 θα φέρουν τον πόντο, 4 θα είναι και αυτοί που θα φάνε. Κατανοητό? Ναι. Ναι, αλλά όχι ευχάριστο. Αρχίζει το παιχνίδι και δυσκολεύει. Αρχίζει το παιχνίδι και δημιουργεί τάσεις. Βάζει τους αρχηγούς στη διαδικασία να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα, ακόμα και τους ίδιους τους παίκτες. Τι είναι, χοιρινή είναι? Είναι χοιρινή. Εντάξει, θα φάμε.
Για τους vegan και τους vegetarian έχουμε μια επιλογή, ζυμαρικά με κόκκινη σάλτσα. Να το πω και αυτό. Λοιπόν. Το έπαθλο είναι κάτι που θα θέλανε όλοι εδώ μέσα. Κάποιοι λίγο παραπάνω, εγώ δηλαδή. 4 άτομα, κακό.